Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και σήμερα πάλι μαζί Κυριακή τη Συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός θεοφόρες πυρίδων πατή ρημών όσιε δύο νεκράς εν τάφο προσφωνής και όφινης χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιν της Αγίου αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας ιερότατε δόξα τω σε Χριστό δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διασού σου πάση νιάματα. Και όπως θα καταλάβατε αγαπητοί τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μεταφερθούμε νοερά σε δύο νησιά της πατρίδος μας, θα μεταφερθούμε στην όμορφη Κύπρο αλλά και στην ωραία Κέρκυρα. Θα μιλήσουμε για αυτόν τον Μέγα, προστάτη, και Άγιο, Τον Άγιο της Κέρκυρας, τον Άγιο Σπυρίδωνα, αλλά και τον Επίσκοπο Τριμηθούντος της Κύπρου, τον Θαυματουργό. Ο Άγιος Σπυρίδων γεννήθηκε το 270 μετά Χριστόν στο κατεχόμενο χωριό Άσκια της Κύπρου και όχι στην Τριμηθούντα. Στην Τριμηθούντα ήταν Επίσκοπος. Από η οικογένεια Βοσκών που ήταν κάπως εύποροι. Αν και μορφώθηκε αρκετά, δεν άλλαξε επάγγελμα. Συνέχισε και αυτός να είναι βοσκός. Σαν χαρακτήρας, ο Άγιος ήταν απλός, αγαθός, γεμάτος αγάπη για τον πλησίον του. Τις Κυριακές και τις γιορτές συχνά έπαιρνε τους βοσκούς και τους οδηγούσε στους ιερούς ναούς και κατόπιν τους εξηγούσε την Ευαγγελική ή την Αποστολική περικοπή η οποία αναγυγνώσκονταν μέσα στους ναούς. Ο Θεός τον ευλόγησε να γίνεται συχνά προστάτης χειρών και ορφανών. Νυμφέμφθηκε ευσεβή σύζυγο και απέκτησε μία κόρη την Ειρήνη. Γρήγορα όμως η σύζυγός του πέθανε. Για να επουλώσει τα τραύματά του ο Σπυρίδων αφοσιώθηκε ακόμα περισσότερο στη διδαχή του Θείου Λόγου. Μετά από πολλές πιέσεις, εκεί των κατοίκων του χωριού, χειροτονήθηκε ιερέας και πράγματι υπήρξε αληθινός ιερέας του Ευαγγελίου. Έτσι όπως τον θέλει ο Θείος Παύλος, ανεπίληπτον, νυφάλιον, σόφρονα, κόσμιων, φιλόξενων, διδακτικών, τέκνα έχοντα εν υποταγή με τα πάση σεμνότητος, όπως γράφει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στην πρώτη προς επιστολή, δηλαδή θέλει τον πιμένα ακατηγόρητο, προσεκτικό, εγκρατή, σεμνό, φιλόξενο, διδακτικό, και να έχει παιδιά που να υποτάσσονται με κάθε σεμνότητα. Έτσι και ο Σπυρίδων τόσο σωστός υπήρξε σαν ιερέας, ώστε όταν χύρεψε η επισκοπή της Τριμηθούντος στην Κύπρο, διαβοής λαός και κλήρος τον εξέλεξαν επίσκοπο. Από τη θέση αυτή ο Σπυρίδων προχώρησε τόσο πολύ στην αρετή, ώστε τον αξίωσε ο Θεός να κάνει πολλά θαύματα, γι' αυτό και ονομάζεται και θαυματουργός. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Άγιος Περίδωνας με το κύρος της Αγίας και ηθικής ζωής του πήρε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην νίκη της Βυθινίας, εκεί στη Μικρά Ασία και στην οποία συμμετείχε. Εκεί κατετρόπωσε τον Άριο αλλά και τους οπαδούς, τους αριανούς που πρέσβευαν ότι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά είναι κτίσμα και αναδείχθηκε από τους λαμπρούς υπερασπιστές της ορθόδοξης πίστης. Μάλιστα, όπως αναφέρει η παράδοση, αφού μίλησε για λίγο, κατόπιν έκανε το σημείο του σταυρού, και με το αριστερό χέρι που κρατούσε ένα κεραμίδι εις τύπον της Αγίας Τριάδος, είπε «Εις το όνομα του Πατρός και έκανε να φανεί προς τα πάνω από το κεραμίδι φωτιά, δι' της οποίας είχε ψηθεί αυτό το κεραμίδι». Όταν δε είπε «Και του Ιού έλευσε κάτω νερό, δια του οποίου ζυμώθηκε το χώμα του κεραμιδιού. Και όταν πρόσθεσε και του Αγίου Πνεύματος έδειξε μέσα στη χούφτα του μόνο το χώμα που απέμεινε. Τρία λοιπόν στοιχεία, φωτιά, νερό και χώμα, πατήρ, ιός και πνεύμα Άγιον. Μία θεότης εντρισή τρισή Έτσι λοιπόν, με πολύ απλά λόγια, αυτός ο ταπεινός βοσκός της Τριμηθούντας απέδειξε το τριαδολογικό δόγμα που εδογμάτισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Ο Άγιος Σπυρίδων κοιμήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 350 μετά Χριστόν. Γεννήθηκε όπως είπαμε το 270 και πέθανε το 350, δηλαδή 80 ετών ένας πολύ μεγάλος Άγιος που πέρασε μέσα από την ζωή αυτήν και με τη ζωή του, με τα θαύματά του, επαιδαγώγησε όλους τους πιστούς, τους χριστιανούς, τους κατοίκους εκεί της Τριμηθούντας, αλλά και όχι μόνο. Φτάνει λοιπόν μέχρι τις μέρες μας να τιμάτε το όνομά του, να τιμάται και να σεμνίνετε η κέρκυρα η οποία έχει και το λείψανόν τη και να αποδίδονται αυτές οι τιμές από τους Ορθοδόξους και όχι μόνο της Κέρκυρας αλλά και όλου του κόσμου που ευλαβούνται τον Άγιο Σπερίδωνα και προστρέχουν στην χάρη του, προστρέχουν στη μεσητεία του για να ζητήσουν έλεος, να ζητήσουν βοήθεια, να ζητήσουν στηριγμό σε όλες τους τις ανάγκες. Το 648 μετά Χριστόν η Κύπρος αντιμετώπιζε μεγάλες επιδρομές από τους Σαρακινούς και το λύψανο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Τοποθετήθηκε στο Ναό των Αγίων Αποστόλων μαζί με το λείψανο της Αυγούστας Θεοδώρας, η οποία εορτάζει στις 11 Φεβρουαρίου. Παρέμεινε στην Βασιλίδα των Πόλεων, μέχρι ότου ο ιερέας Γρηγόριος Πολίευτος, λίγες μέρες πριν την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, πήρε τα δύο λείψανα και τα μετέφερε μέσω της Σερβίας, Θράκης και Μακεδονίας στην παραμυθιά της Υπήρου. Όλο αυτό το διάστημα που τρία χρόνια περιπλανόταν μέχρι να φτάσει στην Κέρκυρα αυτός ο ευλαβής ιερέας, ο Γρηγόριος Πολύεφτος είχε τοποθετήσει τα λείψανα σε σακιά με άχυρα και όποιος τον ρωτούσε τους έλεγε πως είναι τροφή για το υποζύγιό του. Έτσι το 1456 έφτασε στην Κέρκυρα γιατί πίστευε πως τα λείψανα θα ήταν ασφαλισμένα. Τα επτάνησα εκείνη την εποχή βρίσκονταν κάτω από την εξουσία των ενετών. Ο ιερέας λοιπόν, Γρηγόριος Πολιεύκτος, βρήκε ένα συμπολίτη του πρόσφυγα, τον ιερέα Γεώργιο Καλοχαιρέτη και του κληροδότησε το λείψανο του Αγίου. Μετά το θάνατό του, ο Γεώργιος Καλοχερέτης άφησε κληρονομιά στους γιου του, στον Λουκά και Φίλιππο, το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα. Οι δύο αδελφοί θέλησαν να μεταφέρουν το λείψανο στην Βενετία. Η υπόθεση μάλιστα εκδικάστηκε από την Ενετική Γερουσία. Το ανώτατο δικαστικό όργανο του κράτους αποφάσισε ότι το λείψανο αποτελεί ιδιοκτησία των αδελφών, άρα διατηρούν το ανεφέρετο δικαίωμα, να το μεταφέρουν όπου εκείνοι επιθυμούν. Τελικά όμως, η μεταφορά δεν πραγματοποιήθηκε διότι υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τον κερκυραϊκό λαό και το ανώτατο δικαστικό όργανο δεν επέμενε και επικράτησε η σκέψη ότι δεν έπρεπε να δημιουργούνται δυσαρέσκειες στους λαούς οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την ενετική σημαία. Έτσι λοιπόν το 1512 μετά Χριστόν συντάχθηκε στην Άρτα δωρητήριο συμβόλαιο στο όνομα της Ασημίνας Καλοχαιρέτη, κόρης του Φιλίππου και έτσι κληροδοτήθηκε το Ιερό Λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα. Το Λείψανο λοιπόν του Αγίου Σπυρίδωνα μεταβιβάζονταν από γενιά σε γενιά, διότι ήτανε πρικό. Ε, τελευταία ο τελευταίος λοιπόν ε, άνθρωπος ο οποίος το κληροδότησε επειδή ο ίδιος του δεν πανδρέφτηκε, δεν έχει κάνει οικογένεια με αποτέλεσμα το κληροδότησε στην Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας και έτσι πλέον το Ιερό Λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα βρίσκεται στα χέρια της Ιεράς πλέον Μητροπόλεως. Μέχρι πρότινος ήταν τρόπον την να ιδιωτικό θα μπορούσαμε να πούμε. Στην Κέρκια λοιπόν βρίσκεται και το σκήνομα της Αγίας Θεοδόρας όπως προαναφέραμε. Αυτός λοιπόν ο μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Περίδωνας, ονομάζεται και Θαυματουργός και πράγματι έχει επιτελέσει πάμπολα θαύματα και επιτελεί και θα είναι στην αγάπη σας, θα ήθελα έτσι να σας αναφέρω ε, ορισμένα για να μάθουμε και εμείς ποιοι είναι τελικά οι Άγιοι μας, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ευαρέστησαν τον Θεό, ποιοι είναι αυτοί που φέρουμε πολύ το όνομα τους, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ούτε την ζωή τους και ούτε τα θαύματα τα οποία έχουν επιτελέσει. Μια μέρα λοιπόν, ένας φτωχός με πολυμελή οικογένεια, αυτά τα οποία σας λέγω δεν είναι ιστοριούλες ούτε παραμύθια, αλλά είναι η πραγματικότητα με την οποία μεγάλωσαν γενιές και γενιών Ορθοδόξων Χριστιανών χτύπησε την πόρτα της Επισκοπής του Αγίου Σπυρίδωνα. Πλησίασε τον Άγιο και με δάκρυα του ζήτησε ένα δάνειο. Το ήθελε για να πληρώσει κάποιο χρέος του σε ένα πλούσιο που απειλούσε να του πωλήσει το σπίτι του. Πού να βρει όμως ο Άγιος ένα τόσο μεγάλο ποσό. Στον πόνο που του δημιουργούσαν τα πικρά δάκρυα του πτωχού που από την θλίψη σπάραζε, ο στοργικός επίσκοπος καταστεναχωρημένος άρχισε να βηματίζει. Ξάφνου, εκεί μπροστά του, πήρε το μάτι του ένα φίδι να σέρνεται μέσα στην πρασινάδα. Σαν να στραπεί πέρασε από το νου του το ραβδί του Αρών, που στο παλάτι του Φαραώ το άφησε και να πέσει στη γη και να γίνει φίδι. Α ήταν κύριε το φίδι αυτό, να γινόταν χρυσάφι για αυτόν το φτωχό οικογενειάρχη, είπε σιγανά. Ναι, κύριε, Α γινόταν χρυσάφι για να βοηθηθεί το δυστυχισμένο αυτό πλάσμα σου. Ξανάπε και σήκωσε το χέρι. Το φίδι σταμάτησε. Και ο Άγιος έσκυψε και το πήρε στο χέρι του και αυτό το ερπετό μεταμορφώθηκε αμέσως σε χρυσαφένιο, άστραπτε από χρυσάφι. Ο πτωχός, γεμάτος χαρά, πήρε το χρυσάφι και έτρεξε και το έδωσε ενέχειρο στον πλούσιο δανειστή. Όταν αργότερα με τη βοήθεια του Θεού πλήρωσε το χρέος του, ο δανειστής του επέστρεψε το χρυσαφένιο ενέχειρο και ο πτωχό το πήρε και με δάκρυα ευγνωμοσύνης το γύρισε στο Άγιο. Αυτός αφού το έλαβε στα χέρια έστρεψε τα μάτια του στον ουρανό δόξασε τον Θεό για την άπειρη φιλανθρωπία του και ύστερα το έριξε στη γη και ό του θαύματος το χρυσάφι έγινε και πάλι φίδι και έφυγε από μπροστά τους. Βλέπουμε λοιπόν πόσο εναρμονισμένοι είναι οι Άγιοι με την κτήση που ο Κύριος μας τους δίδει αυτό το μεγάλο δώρο στο να γεύονται και στο να μετατρέπουν ακόμα και αυτά τα κτιστά πράγματα πάνω στην κτήση προς βοήθεια ειδική τους αλλά και βοήθεια των πνευματικών τους παιδιών και μάλιστα εφόσον έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα και μπόρεσε να ξεπληρώσει το μεγάλο χρέος αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά, ξάφνου, επιστρέφει και πάλι αυτό το οποίο πήρε ως ενέχειρο από τον Άγιο και ο Άγιος, όπως λέμε τα σάικ των σώ, ξαναεπιστρέφει στην κτήση και πάλι αυτό το ερπετό και το άφησε και πάλι μέσα στην φύση μάλιστα το απολυτικιόν το αναφέρει και όφιν εις χρυσούν μετέβαλες είναι από αυτό το θαύμα αυτό το κομμάτι το οποίο αναφέρεται αυτή η πρόταση μέσα στο απολυτήκιο του Αγίου Ο Άγιος κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή συνήθιζε να νηστεύει απόλυτα δεν έτρωγε τίποτα ούτε αυτός ούτε και η κόρη του. Κάποια βραδιά, σε περίοδο νηστείας, ένας άγνωστος οδιπόρος κτίβησε την πόρτα της επισκοπής του. Ο Άγιος έσπευσε με προθυμία να του ανοίξει και να τον υποδεχθεί. Του πρόσφερε νερό να ξεπληθεί και πήγε να βρει κάτι για να του δώσει να διπνήσει. Κοίταξε παντού, μα τίποτα δεν βρήκε. Ούτε ψωμί δεν είχε. Στην εμηχανία του Άγιος θυμήθηκε πως σε κάποια γωνιά βρισκόταν κρεμάμενο ένα κομμάτι διατηρημένο χοιρινό κρέας από τις ημέρες της κρεοφαγίας. Χωρίς να χάσει καιρό, φώναξε την κόρη του να ψήσει λίγο για το φελοξενούμενό τους. Η κόρη ετοίμασε το τραπέζι. Έβαλε πάνω το ψητό κρέας και κάλεσαν τον ξένο να φάγει. Ο ξένος αν είδε το προσφερόμενο αρνήθηκε να το δοκιμάσει λέγοντας «Δεσποτά μου, συγχώρησέ με, νηστεύω, είμαι χριστιανός». «Ναι παιδί μου», είπε ο Άγιος, «και εγώ νηστεύω, είμαι και εγώ χριστιανός, μα μια και δεν έχουμε τίποτα άλλο στο σπίτι και εσύ πρέπει να τον ύστερα από τόση οδηπορία θα φας από αυτό που βρίσκεται». «Να, εγώ καταλύω πρώτος της νηστεία, Θα παιδί μου». Να τον και ο Άγιος για να ενθαρρύνει τον ξένο έφαγε και έδωσε και σε εκείνο λέγοντάς του «Πάντα καθαρά της καθαρής». Ο θείος απειφαίνεται ο λόγος. Την άλλη μέρα φυσικά συνέχισε και πάλι την νηστεία του. Το περιστατικό αυτό δείχνει την πλατιά αντίληψη του Αγίου για την νηστεία που είναι και η μόνη ορθή το Σάββατο το δια των άνθρωπων και όχι ο άνθρωπος δια το Σάββατο. Μια βραδιά λοιπόν, την ώρα που όλοι ησύχαζαν, μερικοί κλέφτες μπήκαν στην μάνδρα που ήσαν τα πρόβατα του Αγίου, που έτρεφε ο ίδιος για τις ανάγκες των πτωχών, για να κλέψουν μερικά ξεχώρισαν αυτά που ήθελαν και δοκίμασαν να φύγουν. Άδικα όμως προσπαθούν να κινηθούν προς την έξοδο. Τα πόδια και τα χέρια τους δέθηκαν αόρατα από εκείνο που όλα τα βλέπει και τα παρακολουθεί. Όλο το βράδυ άγρυπνοι αγωνίζονταν χωρίς να κατορθώσουν αυτό που ήθελαν. Όταν ξημέρωσε και πήγε ο Άγιος στην μάνδρα και τους είδε εκείνα τα χάλια, τους πλαχνίστηκε του μίλησε με καλοσύνη και του συνέστησε να μην επαναλαμβάνουν αυτή την πράξη. Και εκείνοι, ντροπιασμένοι και καταστεναχωρημένοι, του το υποσχέθηκαν. Του έλυσε τα δεσμά με τα οποία ήταν δεμένοι, του ευλόγησε και του απέλυσε. Την ώρα που έφευγαν, του έδωσε και ένα κρυάρι για τον κόπο τη αγρυπνία. Πόσο δίκιο έχει ο λαό μα όταν λέει Αγαπά ο Θεό τον κλέφτη, αγαπά όμως και τον οικοκύρη. Ο Πανάγαθος Θεός θέλει πάντα είναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Βλέπουμε λοιπόν πόσο αγάπη έχει ο Δημιουργός μας, τόσο σε Αυτόν που πήγε να κλέψει, διότι Τον αγαπά και Αυτόν, διότι είναι δημιούργημά Του και είναι πλάσμα Του και πονά για Αυτόν, αλλά αγαπά και τον οικοκύρη, αλλά και ο νοικοκύρης δείχνει την αγάπη του και την εσπλαχνία του σε αυτούς οι οποίοι ηθέλησαν να του κάνουν κακό. Στις αρχές του 17ου αιώνα μετά Χριστόν μια τρομερή ανοβρία κτύπησε τα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, ιδιαίτερα την Ίσο Κέρκυρα. Η δύναμη που κρατούσε και εξουσίαζε τα νησιά με τους πολέμους που διεξήγαγε εδώ και εκεί δεν έβρισκε καιρό να σκεφτεί τους δουλοπάρικους της. Ο λαός πεινά, υποφέρει, πλησίαζε και το Πάσχα η λαμπρή. Πώς θα περνούσε ο κόσμος τέτοιες μέρες χωρίς ψωμί. Σε δύσκολες αυτές ώρες όλοι θυμούνται τον Θεό. «Η παιδεία Κυρίου ανοίγει μου τα ότα», λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Φωνάζει και ο λόγος του Θεού. Στην εκκλησία που φυλάγεται το λείψανο του Αγίου, ο λαός αγρυπνεί και παρακαλεί, οι ιερείς ψέλνουν την παράκληση του Αγίου και η απάντηση έρχεται τάχιστα. Το Μέγα Σάββατο, τρία πλοία φορτωμένα με σιτάρι πλέον προς την Ιταλία. Όταν περνούσαν την Κέρκυρα, οι ναύτες βλέπουν ξαφνικά και των τριών πλοίων την πλώρη να στρέφεται πλάγια και προς τον βοριά όπου ήταν η νήσος. Ο αέρας Αλλάζει κατεύθυνση και τα βοηθά. Ένας γέροντας ρασοφόρος προχωρεί μπροστά λες και τους δείχνει το δρόμο και μια φωνή δυνατή ακούγεται και επαναλαμβάνεται πολλές φορές «προς την Κέρκυρα πεινούν εκεί οι άνθρωποι, θα πληρωθείτε, θα πληρωθείτε προς την Κέρκυρα». Σε λίγο τα καράβια φτάνουν στο λιμάνι. Τα έφερνε ο Άγιος ρίχνουν τις άγκυρες και καλούν τον κόσμο να τρέξει να πάρει αυτά που ποθούσε και είχε τόσο ανάγκη. Να πάρει αυτό που στηρίζει την καρδιά του ανθρώπου, άρτος στηρίζει καρδία ανθρώπου. Να πάρουν σιτάρι για να φτιάξουν το ψωμί. Δεν πέρασε λοιπόν πολλή ώρα και το λιμάνι γέμισε από κόσμο. Τα σακιά με το ξανθό θησαυρό σέρνονται στην ακρογελιά και διαμοιράζονται. Οι καρδιές πανηγυρίζουν. Τα δάκρυα του πόνου μεταβάλλονται με μιας σε δάκρυα χαράς, δοξολογίας και χαράς, μα και ευγνωμοσύνη στον Μεγάλο Πατέρα, τον Πανάγαθο Θεό και τον Προστάτη και το αφρουρό Άγιο. Έτσι λοιπόν το Μεγάλο Σάββατο η ενετική κυβέρνηση όρισε κάθε Μέγα Σάββατο να γίνεται λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου για να θυμάται πάντοτε ο λαός το μεγάλο αυτό θαύμα της σωτηρίας από την πείνα τους. Γύρω στα 1629 με 1630 μετά Χριστόν μια καινούρια δοκιμασία έπληξε το ευλογημένο νησί της Κέρκυρας. Αρρώστια μεταδοτική και θανατηφόρα. Το κτύπησε αυτή τη φορά χωρίς διάκριση και έλεος. Ήταν πανόλης, η λεγόμενη και πανούκλα. Άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροι, πλούσιοι και πτωχοί, προσβάλλονται καθημερινά από την επάρα των όσων και πεθαίνουν τόσο στην πόλη όσο και στην Ήπεθρο και τα χωριά. Η διοίκηση του νησιού με τα πρώτα κρούσματα σπέβδει να ψηφίσει και να διαθέσει ένα τεράστιο ποσό για να περιορίσει την εξάπλωση της αρρώστιας. Άδικα όμως αγωνίζεται. Σε λίγο καιρό η ωραία Κέρκυρα πάει να ερημώσει. Τα καταστήματα τόσο στην πόλη όσο και στα μεγάλα κέντρα έχουν κλείσει. Η αγορά νεκρώθηκε. Οι δρόμοι έχουν αδειάσει. Μονάχα μερικά αλογοσυρώμενα κάρα κινούνται κάπου κάπου φορτωμένα με πτώματα για να μεταφέρουν το μακάβριο φορτίο τους έξω από την πόλη για ταφή σε ομαδικούς τάφους. Εικόνα τραγική παρουσιάζει ολόκληρο το νησί. Κάποια μέρα στη συμφορά αυτή την κοσμογονική ο πιστός και πονεμένος λαός, παρά τις συστάσεις των ιατρών να αποφεύγει το συνοστισμό, τολμά και σπέβδει να κατακλείσει τον Ιερό Ναό του Αγίου και με συντριβή ψυχής και δάκρυα καυτά να εξητήσει τη μεσητεία του. Και η σωτηρία δεν αργεί, προσφέρεται γρήγορα και πλούσια». Ο ιστορικός της Κέρκυρας Ανδρέας Μάρμορας που ζούσε τότε μας λέγει πως η τρομερή επιδημία παρά την έλλειψη σχετικών φαρμάκων σε λίγο περιορίστηκε στο ελάχιστο και μέχρι την Κυριακή των Βαΐων σταμάτησε τελείως. Όλες τις νύχτες κατά τις οποίες οι πόλοι δοκιμάζονταν από την αρρώστια πάνω από το ναό του Αγίου φαίνονταν κάτι σαν φως, μια υπερκόσμιας κανδύλας ήταν το σημάδι πως ο Άγιος αγρυπνούσε και φρουρούσε το λαό του. Έτσι το εξήγησαν οι πιστοί. Το φως το έβλεπαν συνέχεια η νυχτερινή σκοπή των φρουρίων. Η τρομερή αυτή επιδημία, η Πανόλης, παρουσιάστηκε και δεύτερη φορά στην Κέρκυρα μετά από 40 περίπου χρόνια το 1673 μετά Χριστόν και τούτη τη φορά η αρρώστια εξαπλώθηκε γρήγορα σε πόλεις και χωριά. Τα κρούσματα υπήρξαν πάμπολα, το δρεπάνι του θανάτου θέριζε και αυτή τη φορά καθημερινά ένα μεγάλο αριθμό από τους κατοίκους. Στις παρακλήσεις του λαού του, ο θαυματουργός Άγιος έσπευσε να ανεβάσει και πάλι στο θρόνο της Θείας Μεγαλοσύνης τη συντριβή και τα δάκρυα του πιστού λαού, μαζί με τα δικά του και να εξητήσει και να λάβει τάχιστα το ουράνιο έλεος και τη σωτηρία του». Τα λόγια του Πνεύματος του Θεού «Επικάλυσέ με εν ημέρα θλίψε όσου και εξελούμεσαι και δοξάσεις με» που αν λέγει ο προφητάνακτας Δαβίδ βρήκαν και στην περίπτωση αυτή πλήρη την εφαρμογή τους. Στις εικεσίες του Θείου Ιεράρχη και του μετανοημένου λαού η απάντηση δεν άρχισε να δοθεί. Τα κρούσματα μέρα με τη μέρα ελαττώθηκαν στο ελάχιστο και τις τελευταίες μέρες του Οκτώβρη σταμάτησαν απότομα και αυτή τη φορά στην κορυφή του καμπαναριού για τρεις νύχτες έβλεπαν επιστή ένα σταθερό φως και μέσα σε αυτό το υπερκόσμιο φως τον θαυματουργό Άγιο να αιωρείται με έναν σταυρό στο χέρι, να καταδιώκει ένα κατάμαυρο φάντασμα την αρρώστια που προσπαθούσε να αποφύγει τον Άγιο και να σωθεί. Η ευγνωμοσύνη και οι ευχαριστίες του πιστού λαού υπήρξαν και πάλι μεγάλες, με θέσπισμα της ενετικής διοικήσεως, καθιερώθηκε από τότε κάθε πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου να γίνεται πανηγυρική και παλαϊκή λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος για να θυμάται ο λαός και ιδιαίτερα η νέα γενεά το αληθινό και άγρυπνο προστάτη και σωτήρα της Κέρκυρας. Πραγματικά αυτές οι εικόνες που διαδραματίστηκαν τότε στην Κέρκυρα το 1629 με 1630 που ήταν ε, η πρώτη επιδημία της Πανόλης αλλά και μετά από 40 χρόνια το 1673 που ήρθε και η δεύτερη και όπως χαρακτηριστικά ο ιστορικός ε, μας αναφέρει ότι φέριζε το δρεπάνι του θανάτου άνδρες, γυναίκες, νέους, γέρους, πλούσιους, φτωχού, Αδιακρίτω, χωρίς να κάνει καμία έτσι διάκριση, ε, να ερημώνονται οι πόλη και τα χωριά και να βλέπουμε ότι η αγορά λέει νεκρώθηκε, τα μεγάλα κέντρα είχαν κλείσει, οι δρόμοι είχαν αδειάζει, μονάχα μερικά ε, κάρα πηγαίνουν έρχονταν που είχαν πάνω τους αυτό το βαρύ φορτίο του θανάτου, τους ανθρώπους οι οποίοι κατέληξαν στην αρρώστιά τους και για ομαδικούς τάφους για την ταφή τους ήταν μια εικόνα τραγική για το νησί τότε. Κάτι όμως πολύ γνώριμο και σε μας σήμερα με αυτή την επιδημία του κορονοϊού που μας στίζει όχι μόνο την δική μας χώρα αλλά και όλο τον κόσμο και μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες είδαμε και τους ομαδικούς τάφους, είδαμε και μεγάλες πόλεις οι οποίες έχουν αδειάσει και ανεξαρτήτως ηλικίας φίλου και φιλής να βλέπουμε ανθρώπους στην καθημερινότητα να πεθαίνουν. Όλοι μας κλειστήκαμε στα σπίτια μας, όλοι μας φοβηθήκαμε, όλοι μας τηρούμε αυτά τα μέτρα τα οποία προτάσουν οι επιστήμονες, οι φορείς της υγείας, οι ιατροί κλπ. Και βλέπουμε ότι η επιδημία καλπάζει, αναμένοντας κάποιο φάρμακο, αναμένοντας κάποιο εμβόλιο, το οποίο να μας φέρει ε, ενδεχομένως την ίαση, την θεραπεία και την απαλλαγή από την επιδημία αυτή. Όμως, θέλω έτσι να κάνουμε μία σύγκριση το πώς τότε οι άνθρωποι, οι πιστοί, προσε... τρέχαν στις εκκλησίες τους, προσέτρεχαν στα Ιερά Λείψανα, προσέτρεχαν στους Αγίους και στις Χάρες τους για να εξητήσουν δύναμη, να εξητήσουν θάρρος και πάνω απ' όλα να εξητήσουν απαλλαγή από το κακό το οποίο είχε ενσκύψει στο νησί τους. Κάτι το οποίο σήμερα δυστυχώς, δυστυχώς δεν γίνεται. Και τότε για το συνοστισμό κάποια απαγορεύονταν. Όμως η πιστή με μια ψυχή, με ένα στόμα προσέτρεχαν να παρακαλέσουν αυτόν τον θαυματουργό Άγιο Περίδωνα. Βέβαια εμείς φέτο είδαμε ότι κλείστηκαν οι ναοί και κυρίως του Αγίου Περίδωνα στην Κέρκυρα και δεν έγιναν αυτές οι λιτανεύσεις του σκηνώματος που επιτράπησαν ακόμη από την ενετική περίοδο. Δεν επιτράπηκε, δεν επιτράπηκε λοιπόν να λιτανευθεί το ιερό σκήνο μας στην πόλη της Κέρκυρας και λόγω των κρουσμάτων του κορονοϊού δεν θα είχαν την αυτήν την απήχηση που είχαν όλα αυτά τα χρόνια με τις μπάντε τους, με το στρατό, με το ναυτικό και με όλο αυτόν τον κόσμο θα μπορούσαν να περιοριστούν με, δύο, με τέσσερις κληρικούς που θα κρατούσαν το σκήνομα με τον επίσκοπό τους και με κάποιους εκπροσώπους του λαού, τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη ενδεχομένω, θα μπορούσαν αυτοί ως εκπρόσωποι αυτού του λαού να ζητήσουν το έλεος. Απέναντίες είδαμε Άλλα πράγματα στους τηλεοπτικούς δέκτες να ε, γίνονται κάποιες έτσι ε, μηνήσεις τόσο του των τοπικών αρχόντων αλλά και του ιδίου του επισκόπου να λογοδοτήσουν γιατί ήταν ένα άτομο επιπλέον μέσα στους ναούς ή γιατί κοινώνησαν κλπ. Δεν μπορούμε ε, αδελφοί μου σε ένα ορθόδοξο χριστιανικό κράτος να επιβάλλουμε ε, τέτοια μέτρα. Συγγνώμη που το λέω, αλλά ε, θα μπορούσαν λελογισμένα να δοθούν κάποιες έστω μικρές ελευθερίες για ορισμένα άτομα να μπορέσουν να τελέσουν κάποιες έτσι ακολουθίες ή και ακόμα με τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί με τις μάσκες, με τα αντισηπτικά κλπ. να μπορούν κάποιοι ε, να έρχονται με την ε, τήρηση της ασφάλειας από τους ιερείς, από τους επιτρόπους, όλων αυτών των υγειονομικών μέτρων, και να προσέρχονται μέσα στους Ιερούς Ναούς. Δυστυχώς δεν είδαμε κάτι τέτοιο, ακόμη ακόμη δεν το είδαμε ούτε ε, στους κωδικούς των SMS που πρέπει να δηλώνουμε για να βγαίνουμε έξω και είναι πολύ λυπηρό ότι κάποιοι άνθρωποι θα θέλουν να ανάψουν ένα κερί. Ούτε και αυτό το επιτρέπεται. Παρανόμως δηλαδή κάποιος που θέλει να ανάψει το κερί του πρέπει να βάλει κάποιους κωδικούς δεν ξέρω ποιους και να κάνει τον, τον καραγιόζι μπροστά σε κάποιο ε, όργανο που θα του ζητηθεί για ποιο λόγο βρίσκεται έξω γιατί πήγε να ανάψει ένα κερί. Αυτά δεν νοούνται σε κράτη ευνομούμενα και μάλιστα σε ένα κράτος το οποίο ε, είναι ορθόδοξος ο λαός. Εδώ Άγιος που είδαμε την βιωτή του αλλά και τα θαύματά του αλλά και τους ανθρώπους του καιρού εκείνου πώς, προσέ, πώς προσέτρεχαν και πώς αντλούσαν δύναμη και θάρρος εκείνη την εποχή ενώ σήμερα δυστυχώς είμαστε φοβισμένοι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας και θα μου πείτε μα ο Θεός είναι παντού μπορείς να κάνεις την προσευχή σου μπορείς να νάψεις το καντιλάκι σου μπορείς να κάνεις όλα αυτά ναι όντως αλλά Εν εκκλησίες ευλογείται των θεών. Μέσα στην εκκλησία λοιπόν, που είναι ένα κομμάτι του παραδείσου, εκεί τα πάντα τελεσιοργούνται. Εκεί ε, αποθέτουμε τις ελπίδες μας, από εκεί αντλούμε δύναμη, από εκεί παίρνουμε θάρρος, από εκεί λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, αυτήν την Αγία Μετάληψη, που πολλοί προσπαθούν ακόμη και αυτό το φοβερότατο, το φρικοδέστατο μυστήριο να το διαβάλουν λέγοντας ότι μεταδίδει ιούς και μεταδοτικές ασθένειες ό, τις βλασφημίας, ό, βλασφημίας και σήμερα μεταλείπεις τα νέα μέτρα τα οποία για την ημέρα του Πάσ, για την ημέρα συγγνώμη των Χριστουγέννων αλλά και των Θεοφανίων επιτράπησαν ε, λέγουν να ανοίξουν οι ναοί παρακαλώ με 9 άτομα και στους Μητροπολιτικούς Ναούς μόνο με, 25. Δηλαδή παίζουμε με τις λέξεις τι θα πει εννέα άτομα. Δεν άνοιξαν καθόλου οι εκκλησίες. Εννέα άτομα είναι μόνο το προσωπικό των ναών. Οι ιερείς, οι ψάλτες και οι επίτροποι. Άρα δεν έχουν ανοίξει οι εκκλησίες. Γι' αυτό μιλάμε λέμε ότι είναι ανοιχτέ οι εκκλησίε για αυτέ τι δύο ημέρε. Παραμένουν κλειστέ και αυτέ τι δύο ημέρες και των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Και μάλιστα όταν άκουσα την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Πέτσα, ερωτώμενο από κάποιου δημοσιογράφου, να τον ρωτούν δημοσιογράφοι, δεν θυμούμε τώρα από ποια εφημερίδα ήταν ακριβώς, τον ρώτησαν εάν αυτοί που θα προσέλθουν, τα εννέα άτομα, επιτρέπεται να κοινωνήσουν. Βέβαια, ο, ο, ο κυβερνητικό εκπρόσωπος είπε ότι δεν τίθεται ε, θέμα, δεν ε, παρεβαίνουμε εμεί ε, στην όλη λειτουργία και είναι προ τιμή του. Αλλά φτάνουμε δηλαδή ε, οι δημοσιογράφοι να ρωτούν τα αυτονόητα. Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να ρωτάμε αυτά τα πράγματα, τι θα, τι θα πράξουμε ασου σοβαρευτούμε λιγάκι, έχουμε και νοημοσύνη, δεν είμαστε ε, άνθρωποι οι οποίοι είμαστε λοβοτομημένοι και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, απλά είμαστε συνδεταγμένοι με την πολιτεία, υπακούμε στην Ιερά Σύνοδο, από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα ο καθένας τα κρίνει. Όμως η αναφορά μας στο τότε και στο τώρα πραγματικά είναι το οποίο μας αφήνει άναυδους το τι έκαναν οι άνθρωποι προστρέχοντας στους ναούς τους και περιφέροντας τα ιερά σκηνώματα, τα λείψανα μέσα στην πόλη τους και ζητώντας την βοήθεια και τότε επέρχονταν και οι λύσεις όλων αυτών των προβλημάτων που βρίσκονταν, είτε ήταν ανομβρία, είτε ήταν πείνα, είτε ήταν λιμός, είτε ήταν καταποντισμός, όλα αυτά δεν είναι ιστοριούλες για γριούλες, ούτε παραμυθάκια για μικρά παιδάκια. Είναι η πραγματικότητα της πίστεώς μας. Και σε αυτό καλούμαστε, γι' αυτό και γιορτάζουμε τους Αγίους μας, για να δούμε ότι οι άνθρωποι κι αυτοί φέροντας σάρκα και οστά, πώς μπόρεσαν μέσα από την βιωτή τους, μέσα από την άσκησή τους, μέσα από την αγάπη τους στον Θεό και στον άνθρωπο, πώς μπόρεσαν να ανέβουν πνευματικά επίπεδα και να μεταβάλουν ακόμα και αυτό το θέλημα του Θεού να το μεταβάλουν για χάρη της αγάπης των συνανθρώπων τους. Αυτά τα ολίγα είχα να σας πω σήμερα στην αγάπη σας. Εύχομαι να περνάτε καλά, ευλογημένα, να έχετε μέσα σας ηρεμία, να έχετε μέσα σας πίστη, αντοχή, ειρήνη, να πηγαίνετε να αθλείστε όσο μπορείτε, σωματικά μη μένετε μόνο μέσα στο σπίτι αδρανής, και ενοχελική, αλλά να βγαίνετε και να περπατάτε όσο επιτρέπετε, αλλά να ασκήσετε και πνευματικά. Ανοίξτε ένα πνευματικό βιβλίο, ανοίξτε την Αγία Γραφή, ανοίξτε τους βίους των Αγίων και θα δείτε από εκεί πέρα ωφέλεια, θα δείτε από εκεί ε, πράγματα τα οποία δεν έχετε φανταστεί και θα πάρετε μέσα σας μία παρηγοριά και μία ελπίδα για να μπορέσετε να συνεχίσετε. Είναι οι μέρες δύσκολες για όλους μας. Γι' αυτό χρειάζεται η υπομονή να κάνουμε την προσευχή μας το βράδυ ο καθένας να μην βλέπουμε μόνο τα κακά που έχει ε, η, πανδημία, η πανδημία αυτή του κορονοϊού αλλά να βλέπουμε και τα καλά. Και τα καλά πια είναι ότι μαζεύτηκε και πάλι η οικογένεια μέσα στο σπίτι, οι γονείς βλέπουν τα παιδιά και τα παιδιά βλέπουν τους γονείς, άρχισαν να συνομιλούν μεταξύ τους, άρχισαν να έχουν κάποιες άλλου είδους δραστηριότητες, να σκαλίσουν λίγο τον κήπο, να φροντίσουν κάποια άλλα πράγματα του σπιτιού και ας δούμε κάτι θετικό μέσα από αυτό το αρνητικό τοπίο, το οποίο υπάρχει ας κάνουμε το μπαλκόνι μας νησί όπως λέει ένα τραγούδι. Ας μεταβάλουμε λοιπόν τα πράγματα τα οποία είναι αρνητικά και ας τα δώσουμε μια θετική κατεύθυνση. Και να είστε βέβαιοι ότι όλα θα πάνε καλά με τις μεσητίες των Αγίων μας, με τη μεσητία του Αγίου Σπυρίδωνα που εορτάζουμε και αυτές τις ημέρες, τις ημέρες του Δεκεμβρίου, που είναι μνήμες πολλών Αγίων, και θα αντιλήσουμε χάρη και δύναμη. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ραντεβού και την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε να έχετε την ευλογία του Κυρίου στα σπίτια σας. Χαίρετε.